Στην τελική φάση της διοργάνωσης περασιωμάτων Τρικάλων, η οποία απέναντι στο Δωτία Αγιάς είχε ένα εύκολο και παραγωγικό απόγευμα, κερδίζοντας το Λαρισινό συγκρότημα με 5-0. Οι Κιανέρδοι πάντως καρδιοχτύπησαν στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, καθώς οι φιλοξενούμενοι στα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι με το Δημολιό, ενώ στο πέμπτο λεπτό διαμαρτυρήθηκαν για ακυρωθέν γκολ offside. Από εκεί και μετά οι παίκτες του Άγγελου Δικόζη ανέλαβαν πρωτοβουλία και με σταθερό ρυθμό, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, φιλοδόρησαν τον αντίπολο με 5 γκολ. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η φιλοξενούμενη ομάδα έπαιξε ανοιχτά, όπως και το γεγονός ότι ο προπονητής του Τρικάλων διαφοροποίησε τα πλάνα του σε σχέση με τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Δηλαδή έπαιξε με κλασικό δεκάρι, δίνοντας πρωτοβουλία σε Μουσχά και Σαγινίδη να δημιουργήσουν παιχνίδι, όπως και με τη βοήθεια του Κέρι σε ένα κρυφό ρολό και φυσικά τις πλαγιοσκοπήσεις του Καμπλιόνι οδήγησαν το σύνολο να πετύχει μια άνετη και ουσιαστική νίκη. Το χορό των τερμάτων άνοιξε ο Σαχινίδης στο 11, ακολούθησε ο Κέρι στο 19 και μερικά λεπτά αργότερα στο 29 ο Σαχινίδης έκλεισε το ημίχρονο με 3-0. Στην επανάληψη, παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων να αλλάξουν τη ροή του αγώνα, τα Τρικάλα ήταν αυτά που πέτυχαν άλλα δύο τέρματα με τους Καμπλιόνι στο 75 και με τον Βαγγελί μετά από εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 78, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα των Τρικάλων. Ήταν ανώτερη μέσα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια και στον κόουτς και το επιτελείο, γιατί έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να σταθώ όμως στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου μου μεταφέραν ότι και τα δύο τα γκολ τα δικά μας ήταν καθαρά. Αυτό επηρεάζει σίγουρα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει στο παιχνίδι, δεν χωράει κριτική. Τα Τρικάλα ήταν ανώτερα. Και αν απλώς τα δύο γκολ που σε εμάς δεν μετρήσαν, μπορεί να είχα μια έκβαση διαφορετική στο παιχνίδι, δεν ξέρω πώς είναι το ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω σήμερα ότι είναι μια ιστορική μέρα για την ομάδα μας. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που παρόλο το σκορ νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κρατάμε από αυτή τη νίκη είναι το ότι η ομάδα πήγε στο τελικό, ότι γράψαμε πραγματικά ιστορία με αυτή την πρόκλησή μας στο τελικό. Σίγουρα μας ενδιαφέρει το κύπελο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε την άνοδο στη Β' Εθνική.